Για δεύτερη συνεχή χρονιά είστε οικοδέσποινα των Madame Figaro, γυναίκες της χρονιάς, και ετοιμάται με την παρουσία σας στο θεσμό που επιβραβεύει τις γυναίκες της Κύπρου. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Καταρχάς αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που είμαι για δεύτερη χρονιά εδώ. Γιατί πέρυσι το αγάπησα με όλη μου την καρδιά. Πέρασα καταπληκτικά, συγκινήθηκα και ήρθα πολύ κοντά με το συγκεκριμένο θεσμό, τον οποίο σαν παρουσιάστρια τον είχα ζήσει ποτέ. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Δεύτερη χρονιά είναι σαν να έρχομαι σε ένα δικό μου σπίτι στην Κύπρο. Αν είχατε την ευκαιρία να δώσετε κι εσείς ένα δικό σας βραβείο, σε ποια γυναίκα που θα το δίνατε? Στη Μελίνα Μερκούρια Ζούσα. Πώς αισθάνεστε που ντύνετε μουσικά με τις επιτυχίες σας στο 17ο θεσμό Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς εδώ στην Κύπρο? Νιώθω χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Κύπρο γι' αυτό την υπέροχη διοργάνωση. Και τι άλλο να πω. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε κι εσείς. Τι να περιμένουμε από εσάς επί σκηνής? Αυτό που είπατε, τα τραγούδια μου. Θα πω τα τραγούδια μου και ελπίζω ο κόσμος να περάσει καλά με αυτά. Ποια είναι τα συναισθήματά σας λίγο πριν ανεβείτε στη σκηνή των βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς, ένας θεσμός που τιμάει τις γυναίκες της Κύπρου? Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη που συμμετέχω σε αυτόν τον θεσμό, τον θεωρώ σπουδαίο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τις γυναίκες, με την γυναική ενδυνάμωση δηλαδή, με έχει υπερμαχώ. Ποια γυναίκα θα τιμούσατε εσείς, ποια γυναίκα σας εμπνέει και θα της δίνατε ένα βραβείο? Κάθε γυναίκα. Για μένα κάθε γυναίκα αξίζει ένα βραβείο. Κάθε μία ξεχωριστά. Το λέω με όλη μου την καρδιά.